Ανοιχτή επιστολή προ την Υφυπουργό Παιδεία, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Ζωή Μακρύ. Κυρία Μακρύ. Αφορμή για τη σύνταξη τη επιστολή αυτή αποτέλεσε η Υπουργική Απόφαση, ΙΑ, με αριθμό 79676Δ3 που υπογράψατε στι 12 Ιουλίου 2024. ΦΕΚ 4127 τεύχος Β, 15 Ιουλίου 2024, έχοντας ως θέμα Καθορισμό διδακτέα διδακτέας-εξεταστέας ύλη των πανελλαδικώ εξεταζόμενων μαθημάτων τη τέταρτη τάξη του Λυκείου, των ενιαίων ειδικών επαγγελματικών γυμνασίων, Λυκείων, Ενέγη, για το σχολικό έτο 2024-2025. Διαβάζοντα την υπουργική απόφαση, αναρωτήθηκα, εάν έχετε επισκεφτεί κάποιο Ενέγη, όχι εθιμοτυπικά, αλλά ουσιαστικά. Καθώ επίση, αν οι σύμβουλοι τη ειδική αγωγή και των ειδικοτήτων έχουν καταλάβει σε ποιου μαθητέ οι μαθήτριε αναφέρονται και καθορίζουν αυτή την ύλη, στην οποία θα εξεταστούν για την απόλυσή του από το σχολείο αλλά και για την εισαγωγή του στα ΑΕΗ. Οι μαθητέ οι μαθήτριε αυτών των σχολείων σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτήν την ύλη. Σε αυτά τα σχολεία φοιτούν παιδιά, που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού με αισθητηριακέ διαταραχέ, οι οποίε απαιτούν εξειδικευμένη παρακολούθηση και αντιμετώπιση. Εμεί που είμαστε μάχημοι εκπαιδευτικοί και μάλιστα ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ειδική αγωγή, ποτέ δεν θα υποβάλαμε του μαθητέ ή μαθήτριε μα σε εξετάσει και μάλιστα σε τέτοια ύλη. Παρακαλώ, κυρία Υφυπουργέ, αφιερώστε μία μέρα σε ένα ΕΝΕΓΗ και θα καταλάβετε τι εννοώ. Κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να εστιάσετε στα παρακάτω. Έναν να καλύψετε όλα τα κενά με μόνιμου εκπαιδευτικού ειδική αγωγή και παράλληλα να στελεχώσετε τα σχολεία με ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, σχολικού νοσηλευτέ ΚΛΑΜΔΑΠ και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. 2. Να γραφτούν βιβλία, ειδικά για αυτά τα παιδιά. 3. Η προαγωγή, από τάξη σε τάξη, να γίνεται χωρί εξετάσει. 4. Η τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένη δυσκολία, ταύτη τα ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ, να είναι εξειδικευμένη και προσαρμοσμένη για του συγκεκριμένου μαθητέ ή μαθήτριε σε όλα τα μαθήματα, θεωρητικά και εργαστηριακά, μόνο για χρήση μαθητών και καθηγητών και όχι για την προαγωγή του από τάξη σε τάξη. 5. Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να γίνεται με ειδικό αποκλειστικό ποσοστό και τρόπο. 18 Εβδόμου 2024 Αποστολόπουλο Δημήτριο.